Καλησπέρα. Ακούσαμε και τον πρίτανο του Πανεπιστημίου. Τώρα μου έθεσε και ένα ερώτημα που θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τους εισακταίους και τι γίνεται τέλος πάντων. Τα ξέρετε και εσείς πολύ καλά, εκπροσωπώντας και τον ιατρικό κόσμο. Όμως υπάρχει ένα πολύ μεγαλύτερο ερώτημα που έχει να κάνει με την αύξηση των κρουσμάτων. Ξανά υψηλός αριθμός. Καταρχάς, να πούμε συγχαρητήρια και καλό έργο στον πρίτανο του Πανεπιστημίου Πατρών, μια και είναι πατριώτης μας. Η αλήθεια είναι ότι αυξάνουν τα κρουσμάτα παρότι πιστεύαμε. Η ιατρική κοινότητα, ότι λόγω του κλίματος θα είμαστε άτρωτοι εδώ στην Ελλάδα. Πρακτικά, βέβαια, η Ελλάδα είναι μια πολύ χαμηλή χώρα σε κρούσματα. Η Μεσσηνία είναι COVID-free πρακτικά, δεν υπάρχουν κρούσματα στη Μεσσηνία. Είναι μεμονωμένα αυτά που έχουν παρουσιαστεί. Και τα δεδομένα και για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Και για την περιφέρεια Πελοποννήσου είναι πολύ καλά, γιατί και η Λακωνία, η Αρκαδία. Σωστά. Η Ηλία που είχε στην αρχή πρόβλημα από αυτούς που ήρθαν από τους Άγιους Τόπους. Ολοκληρώθηκε το έλυσε, η Αχαΐα το ίδιο, η Κορινθία και η Αργολίδα το ίδιο. Ακούστε, όσο έρχονται ξένοι, και χωρίς να θέλουμε να κατηγορήσουμε τον τουρισμό, η Ελλάδα ζει από τον τουρισμό. Όσο έρχονται συνάνθρωποι μας από άλλες χώρες προς την Ελλάδα, μοιραίως, επειδή στις χώρες τους υπάρχει κορονοϊός, θα αυξάνονται τα κρούσματα. Το κακό θα είναι να γίνουν τα κρούσματα, να χαθεί ο έλεγχος και να έχουμε, όταν αρχίζει να ψύχει το κλίμα από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, να έχουμε ένα δεύτερο κύμα που θα είναι αρκετά σοβαρό για τη χώρα μας. Και το λέω αυτό, γιατί σωστά κάνετε και το επισημαίνετε. Αν με έναν ρυθμό όμως 50, 60, 70 κρουσμάτων την ημέρα, γιατί δύο μέρες τώρα έχουμε καταγράψει αυτά τα κρούσματα, γύρω σωστά. Στα 50, φτάσουμε στο φθινόπωρο που λέτε κι εσείς και έχουμε γεμάτες τις κλίνες, γιατί δοκιμάζεται το δημόσιο σύστημα υγείας, όπως και να έχει, και έχει δοκιμαστεί ήδη και στην προηγούμενη φάση. Φαντάζομαι ότι πολύ δύσκολα θα μπούμε σε ένα φθινόπωρο με αυτή την εικόνα. Διαχειρίσιμα. Ακούστε, το σύστημα υγείας μπορεί να αντέξει συγκεκριμένα νούμερα, τα οποία είναι μικρά σε σχέση με την ενδεχόμενη πανδημία, αν χτυπήσει. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι θα πρέπει να προλάβουμε την εξάπλωση του ιού. Κακά τα ψέματα, δεν γίνεται πλήρης έλεγχος αυτών που έρχονται από το εξωτερικό στην Ελλάδα, γίνεται μόνο δειγματοληπτικός. Κανονικά, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να γίνεται πλήρης. Αυτό μάλλον δεν είναι εφικτό να γίνει. Δεν είναι ότι κάποιοι θέλουν να μας καταστρέψουν. Μάλλον δεν μπορούν να το κάνουν. Γι' αυτό αλλάζουν και οι οδηγίες όσον αφορά τη χρήση μάσκας, τις χρήσεις που πρέπει να κάνουμε. Αλλά να ξέρετε ότι σημαντικότερο είναι η αφύπνιση του κόσμου. Ο λαός θα πρέπει να εφαπνιστεί, ο κόσμος πρέπει να είναι αφυπνισμένος, να ξέρει τι ακριβώς πρέπει να κάνει και να μην υποχρεώνεται όταν πηγαίνει κάπου να φορέσει μάσκα, να είναι δικιά του ευθύνη και δικιά του απέτηση να φοράει μάσκα. Βέβαια, να σας πω κάτι, βλέποντας αυτούς που δουλεύουν στην εστίαση και όχι μόνο, ή αυτούς που δουλεύουν σε κλειστούς χώρους για πολλές ώρες, με μία μάσκα, εγώ σαν χειρουργός την έχω, επειδή είμαι γυναικολόγος, τη μάσκα την έχω συνηθίσει. Mm-hmm. Παρόλα τα αυτά, είναι δυσβάσταχτη για πολλές ώρες η μάσκα. Αυτό είναι μια αλήθεια. Αλλά όμως, δυστυχώς, πρέπει. Δεν γίνεται διαφορετικά. No. Κανείς δεν ήθελε να είναι σε αυτή την κατάσταση. Θα πρέπει να προστατευτούμε, να προστατέψουμε τους συνανθρώπους μας και να κρατήσουμε την πατρίδα μας σε αυτά τα νούμερα που μέχρι τώρα είναι, παρότι. Θα μας προστατεύσει η μάσκα. Τώρα σας ρωτάω, γιατί έχει γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Πλέον έχουμε μπει και στην συζήτηση του να ψάχνουμε ποια μάσκα είναι κατάλληλη και ποια είναι ακατάλληλη και τι γίνεται τέλος πάντων. Αλλά η μάσκα προστατεύει αποτελεσματικά σε ό,τι έχει να κάνει με τα δεδομένα αυτής της πανδημίας. Ακούστε, η απλή χειρουργική μάσκα. Όχι μάσκα με φίλτρο, γιατί μάσκα με φίλτρο προστατεύει αυτόν που τη φοράει, που είναι καλό να τη φοράει ένας γιατρός στα επίγοντα του νοσοκομείου ή εγώ στο ιατρείο μου, αλλά ο πολίτης δεν πρέπει να τη φοράει, γιατί αν είναι φορέας μεταφέρει στους άλλους τον ιό. Παρότι παρέχει καλύτερη προστασία για αυτόν που τη φοράει, είναι χειρότερη για αυτούς που είναι γύρω. Η απλή χειρουργική μάσκα καλύπτει σε μεγάλο βαθμό το εκνέφωμα, το αερόλυμα που χρησιμοποιούμε με τη φωνή μας, με το βήχα μας, με οτιδήποτε. Επομένως, θα πρέπει να τη φοράμε, γιατί είναι το μόνο όπλο που έχουμε αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή τα όπλα που έχουμε είναι αντισηπτικό και πλύσιμο χεριών, αποστάσεις. Κοινωνικές αποστάσεις, ναι. Και μάσκα. Ναι. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Το ιδανικό θα ήταν να έχουμε ένα φάρμακο, το ιδανικό θα ήταν να έχουμε ένα εμβόλιο. Αλλά τα ιδανικά τα αντιλαμβανόμαστε, αλλά ξανά στους κλειστούς χώρους θα βλέπουμε αυτή την εικόνα. Παντού μάσκες.
Και όταν λέμε κλειστούς χώρους, έχω και μια απορία. Τι θα γίνει και με τη σχολική εκπαίδευση που έρχεται σε λίγες μέρες. Νομίζω ότι. Ναι, τι θα γίνει με τα παιδιά. Θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα να προσαρμοστούν σε αυτό το σκηνικό με μάσκες ή να γίνεται μάθημα με αυτήν την. Σίγουρα. Οι μάσκες μάλλον θα είναι υποχρεωτικές και θα αναγκαστούμε να το κάνουμε στην σχολική χρονιά. Είναι πράγματι δύσκολο. Πιστέψτε ότι εμένα στο ιατρείο μου έρχονται γυναίκες με μάσκα που τις έχω ξαναδεί και δεν τις γνωρίζω. Και κακά τα ψέματα, ο γιατρός, ειδικά ο γυναικολόγος που είμαι εγώ, πρέπει να έχει μια άμεση επαφή με τη γυναίκα που έχει απέναντί του. Το ίδιο γίνεται και στο δρόμο. Το ίδιο γίνεται και χάνουμε την επαφή μας με τον συνάνθρωπό μας. Κατανοητό. Είναι αλήθεια, αλλά αν είναι αναγκαίο, θα πρέπει να το κάνουμε. Είναι μονόδρομος μάλλον. Και προφανώς θα ζήσουμε για τον επόμενο χρόνο, εγώ θα πω. Δεν θα πω για χρόνια, αλλά τον επόμενο χρόνο. Ευχόμαστε όλοι να βρεθεί μια ιατρική λύση, είτε με φάρμακο είτε με εμβόλιο. Το εμβόλιο, μάλλον, είναι το πιο πιθανό. Είμαστε πιο κοντά τουλάχιστον. Είμαστε, πιστεύω ότι και αυτά που βλέπω στα διεθνή πρακτορία και στις δημοσιεύσεις στις ιατρικές, στο διεθνή χώρο, είμαστε κοντά. Το κοντά δεν σημαίνει ότι μέσα στο 20 θα έχουμε εμβόλιο. Προφανώς και όχι. Δεν θα έχουμε εμβόλιο μέσα στο 20, αυτό να είμαστε ξεκάθαροι. Αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Αντιλαμβάνομαι και το αντιλαμβανόμαστε όλοι και πιστεύω το αντιλαμβάνονται και οι λοιμοξιολόγοι που παίρνουν αυτές τις αποφάσεις, ότι θα πρέπει να. Ότι είναι δύσκολο αυτό το πράγμα. Ζούμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Είμαστε σε τελείως αχαρτογράφητα νερά. Αλλά θα είναι πολύ άσχημο για τη χώρα μας, για τη Μεσσηνία μας, για όλη την Ελλάδα, να είμαστε σε μια φάση Βραζιλίας, Τέξας, Ηνωμένων Πολιτειών. Και να μην φτάσουμε και στην άλλη ενός, γιατί για ολικό lockdown δεν συζητάμε, αλλά για τοπικό lockdown συζητάμε, εφόσον δούμε αυξημένο αριθμό κρουσμάτων σε μια περιοχή και ενδεχόμενα αυτό με ό,τι συνέπειες συνεπάγεται για την καθημερινότητα, την οικονομία, τις επιδράσεις που μπορεί να έχει στην κοινωνία και όχι μόνο έτσι. Εκεί που πάνε να κινηθούν λίγο τα πράγματα, να έχουμε ένα πισωγύρισμα. Σίγουρα, ακούστε, το τοπικό lockdown μπορεί να συμβεί ανά πάσα ώρα και στιγμή σε μια περιοχή και θα πρέπει να γίνει αν αυτό είναι αναγκαίο. Η χρήση μάσκας μπορεί να μετριάσει το πρόβλημα έτσι ώστε, και γι' αυτό παίρνονται αυτά τα μέτρα, φαντάζομαι, έτσι ώστε να μην φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση. Γιατί κακά τα ψέματα, ένα lockdown τοπικό ή και γενικότερο θα έχει πολύ ολέθρια οικονομικά και κοινωνικά αποτελέσματα γύρω μας. Ήδη αυτή τη στιγμή βλέπουμε όλοι ότι το πρόβλημα είναι σοβαρό οικονομικά και κοινωνικά με ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Εγώ περπατάω και βλέπω εδώ στην Καλαμάτα, βλέπω τα μαγαζιά, οι άνθρωποι που είναι στην παραλιακή, οι επιχειρηματίες της πλατείας, δεν έχουν τον κόσμο που είχαν πέρσι. No. Άρα και τα έσοδά τους είναι μικρότερα, ενώ τα έξοδά τους φαντάζομαι δεν έχουν γίνει μικρότερα, πιθανόν και μεγαλύτερα. Mm-hmm. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, οπότε το τρίπτυχο είναι μάσκα, χέρια, αποστάσεις και πορευόμαστε για τον Αύγουστο και βλέπουμε για τον Σεπτέμβριο τι θα γίνει. Να πω και μια κουβέντα στο τέλος. Παράκληση, μια δικιά μου, ένα παράπονο που έχω. Προς τον κόσμο το λέω αυτό. Οι πρόεδροι των ιατρικών συλλόγων, είτε του Πανελληνίου είτε των τοπικών ιατρικών συλλόγων, είναι κλεγμένοι γιατροί από το Σώμα των Γιατρών, είναι συμβουλευτικά όργανα της πολιτείας, του κόσμου, κάνουμε δράσεις ώστε να βοηθήσουμε την υγεία του πληθυσμού. Δεν είμαστε ούτε διορισμένοι από την κυβέρνηση, ούτε έμιστοι. Η θέση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου, του κάθε Ιατρικού Συλλόγου, όπως και η δική μου, είναι άμυστη. Την ίδια την επιστημονική κοινότητα. Είναι άμυστη και είμαι κλεγμένος από την επιστημονική κοινότητα. Αυτό προς κάποιες παρεξηγήσεις που γίνονται, γιατί βλέπω κάτι δημοσιεύματα που δεν αφορούν εμένα, αφορούν άλλους συναδέλφους Προέδρους Ιατρικών Συλλόγων ή τον Πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, δεν είναι κανένας από εμάς έμιστος. Και ό,τι κάνουμε και όπου συμμετέχουμε, γίνεται με δικιά μας προσφορά. Έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε ότι δεν έχουμε καμία σχέση με την κυβέρνηση. Κατανοητό, δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να πει κάτι παραπάνω και κρατάμε όλα αυτά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά, εγώ είμαι στη διάθεσή σας και θα έχουμε στην πορεία και άλλες κουβέντες ώστε να ενημερώνουμε τον κόσμο, έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη λειτουργία των κοινωνικών επαφών μεταξύ μας. Να είστε καλά κι εσείς.